κυρία Τερζιδάκη, θα θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το ποια είστε, να συστηθούμε, αλλά και τι δουλειά κάνετε? Ευχαρίστω, χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ας ξεκινήσω λοιπόν να πω λίγο την πορεία μου, γιατί δεν είναι γραμμική και έχει ενδιαφέρον να δουν οι άνθρωποι που θα μας παρακολουθήσουν πώς ένας άνθρωπος μπορεί να ξεκινήσει από μια STEM περιοχή και να την αξιοποιήσει προς μια άλλη κατεύθυνση. Ξεκίνησα λοιπόν με σπουδές ηλεκτρολόγου μηχανικού στο Πολυτεχνείο, γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά και όλες οι θετικές επιστήμες. Και μου άρεσαν και ήμουν καλή. Το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές μπορεί να μας αρέσει κάτι και να μην είμαστε καλοί. Συνήθως βέβαια μας αρέσει κάτι στο οποίο είμαστε και καλοί. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτές τις σπουδές, τελείωσα και διαπίστωσα ότι μου αρέσει να κάνω κάτι που είναι λίγο πιο... δεν είναι καθαρά τόσο τεχνικό. Οπότε έκανα τη διπλωματική μου στη στατιστική και στη συνέχεια έκανα ένα μεταπτυχιακό σε επιχειρησιακή έρευνα. Τι είναι η επιχειρησιακή έρευνα, γιατί πλέον έχει αλλάξει και μορφή και αυτό το κομμάτι? Είναι ένα σύνολο ποσοτικών μεθόδων για επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. Άρα λοιπόν έχει πολύ στατιστική, πολύ μαθηματικά, διάφορα μοντέλα αξιολόγησης και επίλυσης επιχειρηματικών προβλημάτων. Με βάση αυτές τις σπουδές λοιπόν ξεκίνησα την καριέρα μου στο consulting και στη συνέχεια δούλεψα πάντα σε εταιρείες που είχαν σχέση με τεχνολογία. Όχι όμως σε κομμάτια τεχνικά. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό? Αξιοποίησα τις γνώσεις μου και το background και τον τρόπο σκέψης που αποκτά κανείς μέσα από μια STEM περιοχή, όπως είναι η μηχανική, το engineering, για να ασχοληθώ με το marketing σε κλάδο όμως που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, υψηλής τεχνολογίας. Άρα λοιπόν τι βλέπουμε εδώ? Ότι μπορεί κανείς να ξεκινήσει σπουδές σε ένα τομέα που του αρέσει και να τις αξιοποιήσει σε ένα κλάδο που έχει σχέση με το STEM, όχι απαραίτητα κάνοντας μια δουλειά STEM. Πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο είναι το εξής, ότι μέσα από την εργασία μου στις εταιρείες αυτές, σε κομμάτια marketing κυρίως, διαπίστωσα ότι μου αρέσει και ένα κομμάτι ανθρωπιστικό. Άρα λοιπόν, στράφηκα και τα τελευταία χρόνια, για να απαντήσω και στην ερώτησή σας με τι ασχολούμαι τώρα, στράφηκα σε ένα κομμάτι που έχει πιο μεγάλη σχέση με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, που είναι συμβουλευτική καριέρας, αξιοποιώντας όμως πάλι αυτό το υπόβαθρο που είχα αποκτήσει μέσα από τις σπουδές και την εμπειρία στο STEM. Έτσι λοιπόν βλέπουμε την πορεία ενός ανθρώπου που αξιοποιεί το background που αποκτά μέσα από σπουδές και εμπειρία για να κάνει τα επόμενα βήματα. Και τι είναι αυτό που σας βοήθησε περισσότερο στο STEM? Είναι μια καταπληκτική ευρεία περιοχή, η οποία συνδυάζει θεωρητικές θεωρία, δηλαδή μη εφαρμοσμένες επιστήμες, όπως είναι τα μαθηματικά, με την τεχνολογία. Άρα αυτό που με βοήθησε ήταν ότι είχε αυτό το κομμάτι της πολύ ορθολογιστικής σκέψης, της δομημένης σκέψης, η οποία όμως βρίσκει εφαρμογή. Γι' αυτό και ακολούθησα και σπουδές μηχανικού και όχι μαθηματικών. Παρόλο που μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά και η φυσική, ήθελα να το συνδυάσω με κάτι πρακτικό, γιατί με ενδιαφέρει σε αυτό που κάνω να βλέπω και το αποτέλεσμα πολύ πιο γρήγορα. Όχι ότι οι άλλες οι επιστήμες, το science, το S, το STEM ή το M, δεν έχουν πρακτική εφαρμογή. Έχουν, αλλά δεν τη βλέπεις άμεσα. Κάνεις τη δουλειά και στη συνέχεια την παραλαμβάνει κάποιος άλλος, ο οποίος την υλοποιεί και την κάνει στην ουσία τη τεχνολογία που τη βλέπει και ο τελικός χρήστης. Και ποιες είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις που βλέπετε να συμβαίνουν τα επόμενα χρόνια στον τομέα? Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι έχουμε τον τελευταίο χρόνο, χρόνια εξοικειωθεί με το θέμα του Artificial Intelligence, τεχνική νοημοσύνη. Άρα η τεχνητή νοημοσύνη θα μπει στη ζωή μας. Στο εξωτερικό έχει μπει πολύ περισσότερο από ό,τι σε εμάς εδώ. Τεχνητή νοημοσύνη είναι από το να μιλάμε με ένα software, που θα το πούμε ίσως ρομπότ, όταν επικοινωνούμε με μια εταιρεία μέσω του website, αλλά τεχνητή νοημοσύνη είναι και το να μπορεί να τροφοδοτηθεί ένα μηχάνημα, ένα ρομπότ, ένα software, όπως θέλετε πείτε το, με δεδομένα από ιατρικές εξετάσεις και να βγάζει μια διάγνωση. Τεχνητή νοημοσύνη είναι να τροφοδοτείται αυτό το software με δεδομένα μιας νομικής υπόθεσης και να, γνωρίζοντας όλη την ομολογία και όλη την νομοθεσία, να βγάζει μια δικαστική απόφαση. Άρα λοιπόν έχει μια τεράστια εφαρμογή το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης.
Άλλες όμως περιοχές έχουν πολύ ενδιαφέρον και αφορούν το περιβάλλον, όλο το κομμάτι δηλαδή της βιωσιμότητας, το οποίο τροφοδοτείται από επιστήμες όπως και η φυσική και η χημεία και η μηχανική και μηχανικός περιβάλλοντος, όλη αυτή η κλάδη. Άρα λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη, sustainability, βιωσιμότητα, περιβάλλον. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της ιατρικής και φαρμακευτικής, και που ακουμπάει και φτάνει και μέχρι το wellness, μέχρι την ευεξία. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες έχουν μεγάλη ανάπτυξη και πολύ μεγάλη εφαρμογή. Και αυτό που συνδέει όλα αυτά, και πρέπει να το τονίσουμε, ότι πλέον η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη διεπιστημονικότητα. Δεν υπάρχει κάποια επιστήμη που να πει κάποιος «εγώ είμαι δικηγόρος». Αν είναι δικηγόρος, θα κληθεί πολλές φορές να ασχοληθεί με θέματα ψυχολογίας, με θέματα οικονομικά, με θέματα επιστημονικά, STEM και το ανάποδο. Κάποιος που έχει κάνει STEM σίγουρα πρέπει να γνωρίζει και από άλλες επιστήμες, γιατί θα εμπλακεί και θα συναναστραφεί και θα κληθεί να αποφασίσει ή να δώσει input σε κομμάτια που έχουν σχέση με οικονομία, με περιβάλλον, με ανθρωπιστικά και με κοινωνικά θέματα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι είτε προερχόμαστε από το STEM, είτε είμαστε σε άλλη περιοχή και θέλουμε να πάμε στο STEM, θα πρέπει να συνδυάσουμε γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν όλες αυτές τις περιοχές. Και εσείς προσωπικά τι θα θέλατε να μάθετε? Εγώ προσωπικά, ήδη με τη στροφή που έχω κάνει, έχω ξεκινήσει να μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα για κομμάτια ψυχολογίας, για κομμάτια κοινωνικά θέματα και κοινωνιολογίας, τα οποία τα μαθαίνω και μέσα από διάβασμα, αλλά πολύ πιο σημαντικό, μέσα από τη συναναστροφή μου και με την επαφή μου με ανθρώπους που το έχουν κάνει χρόνια τώρα. Άρα τι σημαίνει αυτό? On the job training. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους που ανήκουν σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη εξειδίκευση, σε μια άλλη επιστήμη πιθανότατα, και να μπορείς να συναλλάσσεσαι και να συνδιαλέγεσαι με αυτούς τους ανθρώπους. Άρα, είναι και μια δεξιότητα που πιθανόν να λείπει πολλές φορές στους ανθρώπους, τους STEM ειδικά, να μην έχουν αυτή την ευελιξία να μπορέσουν να μιλήσουν μια κοινή γλώσσα με τους υπόλοιπους. Γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο δομημένο τρόπο σκέψης, πολλές φορές είναι σε κουτάκια και δεν αφήνουμε αυτά τα κουτάκια να ανοίξουν και να μπουν και άλλα πράγματα μέσα. Άρα τι χρειάζεται? Να εμπλουτίσουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης που έχουμε με άλλη γλώσσα και με άλλο τρόπο σκέψης. Όχι να τον αλλάξουμε και να τον αλλοιώσουμε, να τον εμπλουτίσουμε και να έχουμε και τη διάθεση να τον μεταφέρουμε στους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι πολύ χρήσιμος στην οργάνωση της σκέψης, στην κριτική σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, τα οποία όλοι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως, βλέπετε να υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες για άτομα που μέχρι στιγμής δεν ασχολούνται με το STEM? Σαφώς υπάρχουν, και μάλιστα να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Μιλούσα χθες με έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος έχει φτιάξει μια startup που ξεκίνησε, οι σπουδές του ήταν οικονομολόγος. Αυτή η startup είναι καθαρά startup τεχνολογίας, αξιοποιεί κάποιους φυσικούς πόρους με βιώσιμο τρόπο για να δημιουργήσει νέα προϊόντα και νέα υλικά. Και τι είπε αυτός ο άνθρωπος? Ότι εγώ διαπίστωσα μια ανάγκη κάπου, την είδα και συνεργάστηκα με μηχανολόγο για να μπορέσουμε να φτιάξουμε αυτή την επιχείρηση. Άρα εδώ τι βλέπουμε? Είναι αυτό που λέμε τη διεπιστημονικότητα. Ξεκίνησα από οικονομολόγος, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή λέει έχω άποψη, γιατί έχω διαβάσει και έχω μάθει και για τη διαδικασία της παραγωγής και για τα νέα υλικά, και συντεριάζοντας με αυτά που έχω μάθει στο πανεπιστήμιο μπορώ να κάνω κάτι καινούριο. Είναι ένας τρόπος αυτός. Άλλος τρόπος είναι, παράδειγμα, επειδή μιλάμε και για πολύ μεγάλη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο έχει και ένα κομμάτι ethics μέσα και νομικό, πολύ σημαντικό. Άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με νομική μπορούν πάρα πολύ καλά να μπουν στα κομμάτια τα κανονιστικά και να παίξουν, όχι μπορούν, επιβάλλεται να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς θα αξιοποιηθούν όλα αυτά τα εργαλεία που παράγει το STEM. Γιατί βλέπουμε η τεχνολογία προχωρεί με άλματα, ο άνθρωπος μπορεί ή δεν μπορεί, ή κάποιοι μπορούν ή κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το ακολουθήσουν, να το παρακολουθήσουν και να το ελέγξουν. Άρα λοιπόν εκεί ένας άνθρωπος που έχει νομικό background μπορεί κάλλιστα να συνεργαστεί, να αξιοποιηθεί
κατανοώντας τους κανόνες της κάθε περιοχής, ας πούμε το artificial intelligence, και να μπορέσει να αξιοποιηθεί εκεί και να συνεργαστεί. Και τι θα συμβουλεύατε μια γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας, η οποία θα ήθελε να εντρυφήσει στον τομέα του STEM? Θα συμβούλευα καταρχάς να μην θέτει το θέμα ότι είναι γυναίκα. Δεν έχει καμία σημασία ότι είναι γυναίκα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και μόνο που θέλει να μάθει κάτι καινούριο, σημαίνει ότι έχει μια δυναμική, ότι έχει μια όρεξη. Άρα θα πάει μπροστά και μόνο από αυτό το δεδομένο. Τι καλό είναι να κάνει? Καλό είναι να μελετήσει, το ένα είναι αυτό. Αυτό ίσως είναι το εύκολο, γιατί το κάνεις μόνος σου, λίγο πειθαρχία να έχεις, το κάνεις μόνος σου. Αυτό που είναι πιο προκλητικό, αλλά αποδίδει και πολύ περισσότερο, είναι να δημιουργήσεις ένα δίκτυο ανθρώπων που είναι στο STEM. Άρα λοιπόν, συνήθως αυτό που είναι καλό να κάνει κανείς είναι να επιλέξει ένα κλάδο που τον ενδιαφέρει ή την ενδιαφέρει και να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαγγελματιών μέσα σε αυτόν τον κλάδο. Υπάρχουν τρόποι να δημιουργήσουμε δίκτυο, τους ξέρουμε όλοι. Πλέον λόγω της τεχνολογίας, όλων των πλατφορμών που υπάρχουν, social media, επαγγελματικά μέσα και τα λοιπά δικτύωσης, είναι εφικτό να γίνει αυτό. Μέσα από συνέδρια, μέσα από διασυνδέσεις, μέσα από γνωστούς. Τι σημαίνει αυτό? Να ξεκινήσει λοιπόν να έρχεται σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους και να έχει διάθεση να ξεκινήσει από το μηδέν πιθανώς. Άρα λοιπόν, αν εγώ έχω φτάσει στην καριέρα μου ως, ας πούμε, στις πωλήσεις, σε ένα πολύ καλό σημείο ιεραρχικά και μισθολογικά, αλλά θέλω να κάνω μια στροφή, πρέπει να είμαι διατεθειμένη να ξεκινήσω και από το μηδέν. Δεν θα με πάρει ο άλλος επειδή μελέτησα κάποια πράγματα, θα με πάρει γιατί βλέπει μια δυναμική σε μένα. Άρα θα επενδύσει. Άρα λοιπόν αυτή την επένδυση εγώ πρέπει να του τη δώσω. Δύο λοιπόν πράγματα. Μελέτη, δικτύωση και διάθεση να ξεκινήσω ίσως από χαμηλά για να μάθω, να τριφτώ, να δοκιμάσω και στη συνέχεια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς θα προχωρήσω γιατί έχω την εμπειρία. Δεν σας ακούω, νομίζω μπήκατε στο μιούτ. Δεν έχω άλλες ερωτήσεις εγώ να σας κάνω. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να πείτε κάτι για το τέλος. Εγώ θέλω να πω ότι οι γυναίκες έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν στο STEM. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να νιώθουμε ότι η γυναίκα δεν έχει σχέση με το STEM. Να προσπαθήσει όποια το θέλει και την ενδιαφέρει να το κυνηγήσει και είναι σίγουρο ότι θα πετύχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σταματάω και το recording. Ωραία, μια χαρά.